νούμερο ένα στις τάσεις αυτή τη στιγμή. Εξήγησε μας λίγο τι είναι αυτό. Σνίκαρος. Σνίκαρος, μάλιστα. Βεβαίως. Με Ειρήνη. Το τραγούδι έτσι. Έτσι λέγεται το τραγούδι. Έτσι. Νούμερο ένα στις τάσεις στο YouTube. Μάλιστα. Πριν 4 μέρες ανέβηκε, πόσα views έχει, Νίκο? 1.203.166. Μέσα στον Αύγουστο, μέσα στις διακοπές, έτσι. Με Ειρήνη Καζαριάννα πρωταγωνιστή στο βίντεο κλιπ. Ναι. Το πανάκριβο βίντεο κλιπ που έχει κάνει ο Σνίκ. Αλήθεια είναι αυτό. Η Ειρηνούλα, δυνατή. Μου το έμαθε μια καλή μας φίλη, Κινή. Δεν το ήξερα. Που είναι εδώ πέρα έξω, ναι. Μου το έστειλε σήμερα το μεσημέρι. Μου το έστειλε, μου το έδειξε και εμένα. Ναι, και την είπα ότι ντρέπομαι που δεν το ξέρω. Ναι. Δεν ήξερα καν ότι έχει βγάλει καινούριο τραγούδι ο Σνίκ. Ντρέπομαι, ξεφτύλα για μένα. Και επίσης δεν το είχα ακούσει καν. Και φυσικά δεν χρειάστηκε να ακούσω πάνω από 30 δευτερόλεπτα για να καταλάβω ότι εντάξει, έχει έρθει. Ακούγεται απόγευμα σε ραδιόφωνο, είναι αλήθεια. Δεν περιέχει. Τα αγόταν και σε διάφορα beach bar της. Κάτι ευεριστικό, ναι, αλλά beach bar φυλάκια. Ναι. Δεν νομίζω. Εδώ μπουζούκια θα πηγαίνουν το απόγευμα. Φίλε, για όλα υπάρχουν λύσεις. Θα βγαίνουν εδώ πέρα στο ραδιόφωνο και θα μας λένε καλησπέρα από το Βέρτι. Για όλα τα πράγματα υπάρχουν λύσεις, φίλε. Όπως έγραψε και ένας άλλος, σε λίγο θα πηγαίνουν στα μπουζούκια με μίλγο και τυρόπιτα. Ναι. Όντως, είναι μια πραγματικότητα. Πάλι Θεσσαλονίκη πρωτοπορεί σε αυτό το κομμάτι, έτσι. Να σου πω, το 12 με 7 ισχύει μόνο. Ισχύει εκτός Αθήνας. Δηλαδή στην Αθήνα δεν χρειάζεται να κλείσει τα μαγαζιά 12 με 7. Εμείς το έχουμε το πρόβλημα, ε. Γιατί έχουμε πολλά κρούσματα αυξανόμενα. Νίκο, θα πέσει πολύ φάτουρο σε λίγο καιρό, φίλε. Κάτι φορά πολύ θα έχει. Σε λίγο καιρό. Και δεν βλέπω να σώζονται τίποτα. Τα μαγαζιά από τι ώρα κλείνουν, θυμισέ μου, 12 ή όχι. Υποτίθεται 12. Ναι. 12, υποτίθεται 12. Ναι. Take away μετά δηλαδή. Okay. Όχι. Ούτε take away. Κλείνουνε. Εντελώς τίποτα, ναι. Νέκρα. Έτσι δεν είπαμε. Μάλιστα. Okay. Έχει μετά, φίλε, μας βλέπω σε κατά 3-4 μήνες. Ούτε 6 ώρα ενημέρωση, τίποτα θα έχει. Κατήφορο. Αεροπλανικά θα έρχονται. Καλά θα περάσουμε. Καλά θα περάσουμε. Έχουμε από τη μια τον κορονοϊό στην Ελλάδα, Αύγουστο μήνα. Απ' την άλλη έχουμε τους Τούρκους απέναντι. Είμαστε σε μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Δηλαδή φαντάζεσαι, ρε φίλε, τώρα. Ωραία. Να γίνει κάτι με τους Τούρκους, χτύπα ξύλο. Χτύπα εντάξει. Και να πρέπει να επιστρατευτούμε. Εντάξει. Ναι. Και πας εσύ στον ουλαμό, στη δημιουργία, στη whatever, ό,τι θες πες την. Ναι. Και δεν πας κάνει μύρη σνικ. Έτσι. Ήρθε ο άνθρωπος, τον κάλεσε η πατρίδα. Γιατί χθες πρέπει έτσι να υπερασπιστεί τα πάτρια εδάφη. Ναι. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, μπορείς να συγκεντρωθείς στο στόχο σου. Δεν θα είσαι όλη την ώρα στο γλέντι εκεί πέρα. Μίλα μας για την Ηλιάνα και τέτοια. Ναι, τώρα θα γίνει κουβεντολόι. Σίγουρα πιστεύω. Βέβαια. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τι γνώμη έχει ο πρώτος ακροατής για σήμερα. Γίνει, λοιπόν. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι να επισημήσατε. Τι εντάξει, στην προηγούμενη εκπομπή βγήκε ο δικός σου. Εντάξει, άφησε αιχμή που βρίσκει τα λεφτά, λέει ο Χατζόπουλος. Δηλαδή, ναι, γελάει όλη η Θεσσαλονίκη. Ναι, όπως ο φίλος μας ο Αριανός που έλεγε, που είπα να παίξει στην Ευκαρπία και έλεγε θα παίξει το που θέλουμε, ρε, στο Καρεσκάκι. Και όσο λέω. Τους προκαλεί. Είναι δικές μου αποταμιεύσεις να πούμε και 10 φίλων μου, κατάλαβες. Με αφορμή την ερώτηση, τη συχνή ερώτηση ο φίλων του ΠΑΚ που βρίσκεται τα λεφτά ο Καρυπίδης βρε. Θυμάστε κάτι κουμπαράδες του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου δεκαετία του 80 που σου κάνουν δώρο για αποταμίευση. Ξέρεις ποια είναι η μέρα της αποταμίευσης? Ποια είναι? Η 30 Ιανουαρίου μου φαίνεται. Δεν έχει καταργηθεί πια? Δεν ξέρω, δεν παίρνω όρκο. Okay. Αλλά εμείς καλού κακού την τηρούμε και βάζουμε όλο το χρόνο, τα αρέσει από το σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, όποτε έχουμε λεφτά, όποτε δεν έχουμε δεν πειράζει. Μαζευτήκανε, Γιωργάκη, μαζευτήκανε καμιά 20 αργία από οκτάκι και βάλαμε. Τι να κάνουμε τώρα ανοίξαμε τις κουμπαράδες, το κλειδί μας έχει κρύψει η σχορεμένη μάνα μας για να μην το βρήκαμε τελικά. Γιατί αυτή η κουμπαράδες ήταν πιο εύκολα να ανοίγει. Δεν με τίποτα, ρε. Δεν άνοιγε με τίποτα. Εγώ ήτανε... φέρει είχες, η γιαγιά μου συγχωρεμένη, δεν θυμάμαι. Ή η θεία μου. Ένα κόκκινο, ωραία. Και ξέρεις, το είχα από μικρός, ρε παιδί μου. Λίγο. Μπλε, μπλε, σε κάποια φάση μπλε. Μεγαλώνοντας, λέω δεν μπορεί, κάπως να ανοίγει. Δεν άνοιγε με τίποτα. Οδοντοτή. Οδοντοτή πτέρυγα, ναι, ώστε να μην μπορείς να βγάλεις ούτε με μαχαίρι τα χαρτονομίσματα. Σκιζόντουσαν δηλαδή. Παρακαλώ. Νομίζω όμως ότι ανοίγοντάς το, κάτι είχα πάρει, PlayStation είχα πάρει, κάτι τέτοιο όταν ήμουν πιτσιρίκος. Εδώ το μόνο που κατάφερε ήταν να σκίσει ένα 5.000. Λοιπόν, συμπονώ το φίλο των κάποιος ηλικίας, τον τελευταίο κροατή, ναι, γιατί όντως είναι, φίλε, πολύ εκνευριστικό να είσαι, ρε παιδί μου, τώρα γεννηθείς του 22, του 25, μόνιμος βέρος Σαλονικιός και ξαφνικά βλέπεις μια ξυλοποταριά να έρχεται να πούμε 55, ξέρεις, σιγά σιγά κούτσου κούτσου να αρχίζει να σου πριονίζει την καρέκλα.
παίρνει μια εφημερίδα, έρχεται ένας Καλαματιανός και ξαφνικά εκεί που ήσουν Αγία Τριάδα, εγώ που μένω δηλαδή σχολή τυφλών μέχρι Αγία Τριάδα, ήταν το γκέτο των Αριανών. Ναι. Και ξαφνικά, χωρίς να το πάρεις χαμπάρι, σε έχουν φτάσει μέχρι την ουσία ξένοι. Φίλε, όντως και εγώ, αν ήμουν δηλαδή 85 χρονών τώρα, εγκεφαλικό θα πάθαινα. Ψηλέκι είσαι. Πραγματικά. Εκεί γύρω στην περιοχή. Κοντογειτονιά είμαστε δηλαδή. Ναι, σχολή τυφλών. Α, μάλιστα. Κοντογειτονιά είμαστε, ωραία. Εντάξει. Ναι, για μένα η Θεσσαλονίκη τα σύνορά της είναι όπως... Κοίταξε, και εμένα μου έχουν πει... Διευθυντή είναι μέχρι το Βαλδάρι. Οκ, εντάξει, οκ. Δηλαδή αν με αφήσεις σε 2 ώρα το βράδυ Γιλιούπολη, αν δω θάλασσα θα γυρίσω στο σπίτι. Βέρα Σαλονικιά τώρα σου μιλάει, φαντάσου. Νομίζω ότι στις δυτικές συνοικίες και εγώ πρέπει να έχω πάει στη ζωή μου 5-6 φορές. Και εγώ και όντως και εμένα, αν με αφήσεις, αντίο. Δεν έχει. Γεια σας. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει τι θέλει. Χάσει. Ναι, λέμε, αν σε αφήσουν 2,5 ώρα το βράδυ, χωρίς ταξί. Τίποτα. Αν δεν δω θάλασσα, δεν ξέρω γιατί. Δυτικά. Ξηροκρίνη. Έχω εικόνα. Ναι, αν είναι Λιούπολη. Ξηροκρίνη, φίλε. Εντάξει, ξηροκρίνη παλεύεται. Δεν είναι τίποτα φοβερό. Παλεύεται. Αν είναι Λιούπολη, ρε. Ναι, ναι. Σε με κάλεσε μια γυναίκα σπίτι. Εύος μου, σαν καινούρια. Αναβαθμισμένος εύος μου. Είπα τον ταξιτζή, ακριβώς εδώ, GPS έβγαλε για να βρούμε το σπίτι. Ναι, φαντάζομαι. Ναι. Τέλος πάντων. Για την κλήρωση, ο Μοσκοβίτης, για την κλήρωση. Εντάξει, καλή είναι. Τελικά, ρε παιδί μου, μέχρι τον 90 που χάναμε 2-0 έξω, θα την πάμε 3-0 εδώ. Χάσαμε με τον Μαραντόνα 1-0, 2-0 κερδίσει την Νάπολη. Ναι. 18 κόρνερ σε εκείνο το μάτς. Και η Τούμπα τελικά έχει μια 15ετία, είναι το αδύνατο μας σημείο. Ναι, αλλά δηλαδή και κλεισμένο θυρών είσαι δυνατός. Και κλεισμένο το θυρών, ναι, σίγουρα, εντάξει. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, είμαι, ναι. Και κλεισμένο, εντάξει, δεν λέει τίποτα. Αν δεις την προϊστορία του ΠΑΟΚ σε εμάς και κλεισμένο το θυρών έχει 83-85% επιτυχία. Τη χρονιά που είχαμε φάει δεκάρα, άσε φέτος, ναι, δες λίγο τελευταία 20 ετία, θυμάμαι μια χρονιά φάγαμε 7 και μετά 2 και 1. Δεν υπάρχει εμπειρία ομάδα σε αυτό. Κερδίζαμε, δηλαδή δεν είχαμε απώλειες και κλεισμένο δρόμο στην Τούμπα. Απλά για να σοβαρεύσουμε λίγο με την Μπεσίκτας, έτσι, επειδή ρωτούσες και έλεγες και όλα θυμάμαι ότι κάναμε και κουβέντα και δεν συμμαζεύεται, για μένα πλέον από τη στιγμή που έχει... Είναι ξεκάθαρο από την UEFA ότι οι δύο προκριματικοί μέχρι τα play-off είναι ένα παιχνίδι. Ωραία, για μένα πλέον είναι 50% ικανότητα, 50% ημέρα από τη στιγμή που μιλάμε για ένα παιχνίδι. Έτσι. Ναι, ενώ ημέρα είναι... Ενώ είναι 80% ικανότητα, 20% όχι, ημέρα. Όχι. Σίγουρα, εννοείται ρε φίλε. Έχεις κάνει και στο μάτσο και πάρα. Είναι... Δηλαδή, πίσω, εντάξει, κάνεις στραβής από το παιχνίδι. Θυμάμαι, παιδιά, 1988-80, έπαιζε Μάγερ Ίντερ 0-2. Και πάμε με άτσα, Ίντερ Μπάγερ 1-3. Και λέω πω πρέπει παιδί μου να φύγει αυτή η νοοτροπία της έδρας, ας πούμε. Από τότε άρχισα να δουλεύω μέσα στο μυαλό μου, ας πούμε. Λέω, πας όπου, πας για να κερδίσεις. Δηλαδή θέλει δουλειά, θέλει και νοοτροπία αυτό. Δεν είναι έτσι από τη μια μέρα στην άλλη, παιδιά, αυτό. Έτσι. Εντάξει. Μακάρι τα μπουκαλάκια, φίλε, και το ράγκινγκ, γιατί ο Πάκος έχει πέσει πάρα πολύ τελευταία. Πρέπει να μην σου πω ότι και απορώ πως, τέλος πάντων, απορώ και πως ο Ολυμπιακός, δηλαδή μπήκε σε τούτο, δηλαδή με αυτό με τη Λιόν, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω τώρα ποια ομάδα εσθενήθηκε, δηλαδή έχασε το αβάντζο και για πάρα στη θέση ο Ολυμπιακός και μπήκε στις χειρούς, δηλαδή θα μου φύγει το σκάλπ. Λοιπόν, Γιωργάκη, υπάρχει μια αποθήκη 40 επί 70 μέτρα μήκος για σκούπισμα από το ίσιο μέσα. Άντε, γεια. Πάμε στο επόμενο ζωή και μετά θα πω την πρώτη μου εμπειρία, την ενήλικη εμπειρία από τα δυτικά. Καλησπέρα. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Το προηγούμενο γιατί δεν το παίρνετε στο στούντιο, κάθε μια ώρα βγαίνει. Έχει βγει και άλλες φορές σήμερα, γιατί δεν άκουσα να αναλύσει. Βγήκε βρει τον Κούση νομίζω, ναι. Εντάξει, μωρέ, οκ. Και εδώ θα βγει άλλη μια φορά. Μάρτε τώρα που γίνα γλιτώ. Μία φορά. Άλλη μία σε εμάς θα βγει σίγουρα. Τώρα την είπες, δεν θα βγει καπάκι. Σε λίγο θα ξαναβγεί, εντάξει. Να σου πω κάτι. Επειδή είπε ότι αν ήταν 85 χρονών, με αυτά που έλεγε εκεί και ήρθαν οι ξυπορταριά, τι είπε, θα πάθει ένα εγκεφαλικό, αν ήταν 85 χρονών. Αυτός το έχει πάθει σε νέα ηλικία και δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
Δεν υιοθετεί η εκπομπή. Δεν υιοθετεί, εντάξει, το υιοθετώ εγώ. Εντάξει. Η εκπομπή μπορεί να μην το υιοθετεί. Εδώ βγήκε και μας λέει η σφαγή του Ηρακλή από τον Άρη, έτσι στο Κούρσι, αλλιώς με τις βολές, με αυτά. Ο ΠΑΟΚ είχε την τεράστια ομάδα στο μπάσκετ και πήγε τελικό εδώ, πήγε τελικό εκεί και, πήγε, και τι πήρε τελικά, δεν μας είπε. Τώρα θα τον κάνεις τελικό. Να δευτερολογήσει όμως, πιστεύω, σε 2-3 γραμμές από τώρα. Μα αυτό θέλει, γι' αυτό πήγε. Άμα θα δευτερολογήσει αυτός, θα δευτερολογήσω κι εγώ, ανάλογα με τι θα πει. Και εγώ, ρε. Και εγώ. Αλλά να σου πω και κάτι. Πες το. Επειδή αναφέρθηκε την άλλη φορά, έλεγε που θα παίξει ο Άρης, γιατί δεν μπορεί να παίξει στο Καταζόμιο ο ΠΑΟΚ, και εδώ δεν μπορεί να παίξει ο ΠΑΟΚ στο Καταζόμιο. Ναι. Θα παίξει ο Άρης, και βγήκα και του την είπα στο Καραϊσκάκη θα παίξουμε. Τι ζόρι τραβάς. Και τώρα το ανέφερε. Μακριά. Καταλαβες. Μακριά. Ναι, δεν το υιοθετεί η εκπομπή, το ξέρω. Δεν το υιοθετεί. Λοιπόν. Και το πανδεσσαλικό μια χαρά είναι. Εντάξει τώρα, αυτό τι πρόβλημα έχει τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Ακούς, στην Τούμπα θα πήγε παίξουμε! Έχει ξαναγίνει άλλο. Βγήκε στο Κούρσι σήμερα, να μας πει για το 90, ναι. Για κάτι μάτς που ο Κούρσις τρελάθηκε να ψάχνει και δεν μπορούσε να τα βρει. Ναι. Τι να πω κάτι άλλο, δηλαδή ότι θυμάται χαίρεται, τι να πω, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Αν βγει, θα βγω κι εγώ. Εντάξει. Θα ακούσω τι θα πει, θα του την πω. Εντάξει, έγινε. Παιδιά, να είστε καλά. Φιλιά. Πολλά για τις Παναγίες. Φιλιά, φιλιά, τσάω. Στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε. Ευτυχείτε. Γεια σου, ευτυχείτε. Κύριε Αντώνη. Το σώμα των ενόρκων αύριο θα ακούσει τη λέξη αγορέψει, να ξέρετε. Πάμε ξανά άλλη μία. Το σώμα των ενόρκων. Λέω το σώμα των ενόρκων αύριο θα ακούσει τελικές αγορεύσεις. Δευτερολογείται, τριτολογείται. Ναι, αύριο ναι, τελικές ναι. αγορεύσεις. Σωστός, ναι, σωστός. Ναι, ναι. Κύριε Συνήγορε, λίγο. Σωστός. Ναι, ναι. Εντάξει, και εγώ δευτερολογώ γιατί πήγα και εγώ στον Κούση. Και εγώ βγήκα. Και εγώ βγήκα, πλάκα πλάκα. Ναι, και εγώ βγήκα. Και ποια, όλοι βγήκαν. Όλοι, όλοι. Όλοι εκεί είναι. Για πες. Όλους, ρε παιδάκι μου, τι πράγμα. Αλλά θα σχάσω με τον Κούση. Ναι. Πρέπει να βρω ποιο μάτι είναι αυτό. Α, ο Ηρακλής Άρης, γιατί πρέπει να είναι. Ποιος είχε δώσει την πουνιά στον Αγγελίδη, ρε, θυμάστε. Άρια, καλά τώρα. Μαύρος. Δεν ξέρω. Δεν το έχω. Στο Ιβανόφιο το παιχνίδι ή στο Παλέ. Στο Ιβανόφιο είναι, ρε. Στο Ιβανόφιο είναι, ρε. Είχε δύο παρατάσεις στο παιχνίδι. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο από θέαμα, αλλά από το, ξέρεις, από το τέτοιο, από το άγχος αυτό το κείμενο και γιατί στο Άρης νομίζω να πόντο με... Ο Μάρλον Μάξεϊ. Μετά, πιο μετά. Ο Μάρλον Μάξεϊ πιο μετά ήταν. Νομίζω. Τέλος πάντων. Δεν το έχω. Θα το βρω εγώ, θα το βρω. Θα ψάξω, το δεν βρω. Το έχω. Μπουνιά, ε! Α, κανονική, δηλαδή γεμάτη, όχι... Ναι, στην προπόνηση, ναι, ναι. Κάτι τον είδε, κάτι τον έγινε με τα κελίδια και του γύρισε μέσα. Α, κάτσε ρε, στην προπόνηση του Άρη. Τι πες? Στην προπόνηση του Άρη εννοούσε, γνώμη στο παιχνίδι είχε πέσει μπουνιά. Ναι, ναι. Α, δεν το ξέρω. Προπόνηση του Άρη. Ναι. Πρέπει να είναι εποχή Μούρση, Επαγγελίδη, σε εκεί με Κοντομινά πρέπει να είναι ο Άρης. Εκείνη την εποχή πρέπει να είναι. Ροϊδό, το μπάσκετ, έτσι. Ο Ροϊδό, λέει ο Ροϊδό. Τι ήθελα να πω. Για πες το. Δεν μου λες. Ο Γκανέα δεν είναι πολλά τα λεφτά που παίρνει. Δεν είναι αυτό το ποσό που γράφουν οι Ρουμάνοι. Άντε ρε Νίκο, ποιο είναι. Λέει ναι από την ΠΑΕ. Αλλά και πάλι δεν θα το δώσεις λίγα. Οι Ρουμάνοι πριν κάτι μήνες δεν είχε γράψει για το Μεγιστάνο που έχει τον Άρη και θέλει να πάρει Θεάου, ότι γράφανε κάτι τέτοιο. Όχι, οι Ρουμάνοι μεγάλη περίπτωση. Ένα δισεκατομμύριο λέγανε ότι έχει καρυπίδη περιουσία. Ένα δισεκατομμύριο περιουσία. Ναι, γιατί ξέρει 300.000 για να παίξει αγωνιστή δύο. Και θα φέρναμε το Μάνο. 2-30 λεπτά, ρε φίλε, σε δύο αγωνιστή σεζόν. Δεν είναι πολλά. Μου είπανε, πρόσεξε εντωμεταξύ, συλλέγει την πρώτη χρονιά στην Μπιλμπάο. Αυτό που είπε στην Πιλμπάο, δεν είναι. Είναι. Γεννηθεί στην Ισπανία και μεγάλωσε η Ρουμανία μετά. Έκανε και στην Ουμάθε και στην Βιτορόλου στην Πιλμπάο. Πρόπερσι είχε παίξει δύο παιχνίδια και με ενημέρωσε συνάδελφο ότι υπόθηκε σε ραδιόφωνο άλλο ότι παικτάρα λέει όρφων λέει την αριστερή πλευρά τη Πιλμπάο και έχει παίξει 50 λεπτά. Ναι, ακούστηκε στο δέρο του Κούση αυτό το δηλαδή, σε παρακαλώ. Τέλος πάντων. Καλός παίκτης πάντως λένε πληροφορίες. Όλοι στο γήπεδο θα πάνε.
Αυτό ακριβώς. Εκεί είναι ο καθρέφτης. Κλισέ, αλλά. Και τον Κόρκουτ δεν τον ήξερε. Και τον Κόρκουτ δεν ήξερε κανένας όταν ήρθε. Μια χαρά ήταν ο Κόρκουτ, δεν ήταν. Ναι, τον ξέρανε αυτοί που ξέρουν από μανατζετικά, γιατί πάνω εγώ το παιδί δεν το ήξερα. Αλλά πρώτα το άκουσα. Ναι. Όταν στον Άρη και έριξε το παιδί, ο Άντος κατευθείαν μπήκε μέσα. Ναι, ναι. Ντεμπούτο έχει κάνει με τη Λάρισα. Αέλευση Άρη. Ναι, όντως με τη σκηνή την κυπεδάρα, Έτσι. Φίλε, τι ωραίο. Δεν το ξαναδούμε μάλλον αυτό το είδο, Α, ναι, πάει στο Αλκαζάρ αυτή, σωστά, ναι. Πάει στο Αλκαζάρ, στο θρηλυκό Αλκαζάρ. Στο θρηλυκό Αλκαζάρ, βέβαια, εκεί δεν είναι για, για κόσμο, γιατί εντάξει, μπορεί να φτιάξει το τέτοιο, το χλωτάπι τα κάτω, αλλά το άλλο εκεί να πάνε κανένα 10.000 κόσμο, μπορεί να πέσει κιόλας. Είχε πάει φίλος, και φίλος βασικά, στέλεχος ομάδας να παίξει πριν πέρυσι, πρόπερσι, πότε είχε πάει και μου λέει, εκεί πέρα λέει, γυρνάει το φάντασμα του Μιτσιμπόνα, λέει, στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται το γήπεδο. Αλλά λογικά θα το φτιάξουν τώρα για να πάει τώρα η ΑΕΛ και να είναι επίπεδο Super League. Θέλει δουλειά για αυτό. Γι' αυτά και έδωσε. Γιατί Λάρισα, γιατί δεν μπορούσε να το φτιάξει ο Φιλαδάκης να το φτιάξει άλλο. Ναι. Ό,τι και να είναι, μπορεί να έχουν οι άλλες ομάδες να παίζουν. Αλλά και εσύ έχεις περιουσιακά στοιχεία. Στο. Λάρισα, ρε παιδί μου, έτσι. Πώς παίζουν οι παίκτες εκεί πέρα πάνω. Δεν το καταλάβω το πράγμα. Δεν προσέξεις εσύ την περιουσία σου, δεν το καταλάβω αυτό το πράγμα. Αλλά θα μου τώρα, αν δεν μπορεί, αν δεν αφήνει ο Φιλαδάκης και ο κάθε Φιλαδάκης να φτιάξει το γήπεδο. Για βάλε και τον επίλογο να πάμε σε άλλους δύο. Δεν υπάρχει επίλογος. Μπορεί κάθε μέρα ακούμε αυτά, ακούμε τέτοια, όλα καλά. Πότε γίνεται η κλήρωση του Άρη? 30 ή 31 Αυγούστου νομίζω. Τόσο μέσα. Έχουμε ακόμα δρόμο. Τι παίζεις, ρε. Έχουμε ακόμα. 17 Σεπτεμβρίου. Πόπο. Έχω ακόμα δρόμο. Μαζί με τον Μπάουκ στα προγραμματικά του Europa, Σωστό. Έτσι λες εσύ. Καλό. Ωραίο, Αντώνη, και πολύ ωραίος επίλογος. Ο καλύτερος. Ακριβώς. Ευτυχείτε, φιλιά. Πάμε στον επόμενο λίγο πιο σύντομα, παιδιά, γιατί είστε πολύ. Καλησπέρα. Αυτό, λοιπόν. Στον μεθ' επόμενο, ναι. Bonsoir. Ω, κομμάντα λεβού. Κάτσε να δω μήπως είναι η γυναίκα μου πουθενά εδώ πάλι. Ναι, γιατί πάλι μην έχουμε κανένα μελέ τώρα. Όχι, γυναίκα μου. Ναι, μιλούσα εδώ στην Τσιμισκή, ρε παιδί μου, να δούμε και ξαφνικά. Χάρολ Ντέλης. Τι λέγαμε πριν, ρε, και ήμουν λίγο πως τον είπες. Χάρολ Ντέλης ήταν. Χάρολ Ντέλης μου το στέλνει, Παναγιώτης Γκαμπράνης, μπασκετικός φουλ. Αυτό ήθελα να το πω, ρε. Ναι. Άρε, άρε Γκαμπράνη. Και εσύ τι το λες, ρε, εγώ ήθελα να το πω. Είχε δύο συνθηματάρες. Τώρα μου το έστειλε. Είχε δύο συνθηματάρες για το Χάρολ Ντέλης. Τη μία την έλεγε οι φίλοι του Άρη και την άλλη την απαντούσαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, έτσι. Ο Κοσμάς μου λέει σε εκείνο το μάτσι και χάσει Λευτέρης Κακιούσης. Λέει ήταν κρίσιμη βολή και έτσι έχασε το μάτσι που Ηρακλής από εκείνη τη βολή. Λέει ναι. Μα, και λέει κουνούσε την μπασκέτα και αυτός, μάλιστα. Τέλεια. Ναι. Είστε μπασκετικοί όλοι. Για πάμε. Βέβαια ο Αγγελίδης να πούμε πλακώθηκε και σε ένα μάτσι με την Μπεσίκτας να πούμε. Με έναν Αμερικάνο και έπεσαν κάτι κλωτσοπούνια να πούμε. Τον Αλεξάνδερ. Ναι. Πώς λεγόταν εκείνος. Δεν θυμάμαι. Μπορεί να ήταν και εκείνος, ναι. Πολύ ξύλο. Εν τω μεταξύ τώρα που είπες Χαστούκια, ναι. Που φαίνεται τώρα με τους κορονοϊούς και με αυτά εδώ, με αυτούς εδώ τους περίεργους που κλείνουν τα μαγαζιά, γιατί ναι. Λέει μέχρι τις 12 η ώρα δεν κολλάμε και μετά τις 12 κολλάμε. Γι' αυτό κλείνουμε στις 12 βέβαια, η ώρα έτσι. Τα μαγαζιά. Έτσι γίνεται. Το δικό μου δεν κολλάει, το δικό σου κολυμπάει. Ναι. Μου φαίνεται ότι σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να ανοίγουμε κι εμείς τα κουτάκια με τα χαστούκια και τις φάπες. Η χαστουκέρα να μπει στην πρίζα ενδεχομένως. Γιατί δεν γίνεται τώρα. Τώρα κάτι περίεργο τώρα από το Βύρονα να μας λένε τι να κάνουμε. Έχεις πάει στο Βύρονα? Όχι. Μην πας. Δεν θα πάω. Μην πας. Τώρα βγήκε ο άλλος από το Βύρονα να μας πει πολιτική προστασία. Τι πολιτική προστασία, ρε. Πολιτική προστασία. Εσύ πώς θα πληρωθείς, ρε Ντουγάνη. Όπα. Ντουγάνη είπα, δεν είπα τίποτα. Δεν υιοθετεί, έχω πει παρόλο αυτό. Ντουγάνη. Δεν είναι. Ξέρεις τι είναι Ντουγάνη? Τι είναι Ντουγάνη? Ξέρεις τι είναι? Τι έρωσε, ρωτάω τι είναι. Πες μου, τι είναι Ντουγάνη. Άρα δεν ξέρεις, οπότε αυτό δεν είναι. Μα γι' αυτό σε ρωτάω, πες μου τι είναι. Ωραία. Ντουγάνη είναι το Ντουγάνη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω να τελειώνουμε. Για πάμε, ναι. Μην καλείτε άλλο για να πάμε και στο break. Τέλος. Σαντίκου τέλος, ναι. Τέλος. Ωραία. Εγώ ήθελα, άκουσα τη μουράκλα τη μεγάλη να πούμε. Ποιον. Την εποπή στην περασμένη. Ποιον. Τον προπονητή που έφερες. Μεγάλη μουρή είναι, να ξέρεις. Τον Κώστα, τον Καζάνα. Τον Καζάνα. Μεγάλη μουρή είναι. Με την καλή έννοια.
Ναι, το καταλαβαίνω. Ο Κώστας μ' αρέσει γιατί είναι, ότι είναι... είναι στη νέα γενιά προπονητών που βλέπω το ποδόσφαιρο πιο σύγχρονα. Το έχει αυτό. Θα στο πω, αν και δεν θα ήθελε να το πω, θα στο πω όμως. Ποιο? Θα το πω, δεν πειράζει, δεν είναι πες, πολύ πες. Σόκι. Όταν έπαιζε, έπαιζε σεντρεφόρο. Ναι, ναι. Φοράκλα και αυτά καλά τα φορώ, όχι, τα ξεγέλασε. Ναι. Εδώ εψημή ήταν δηλαδή φοράκλα. Αλλά είναι και πολύ χωρατατζής ρε φίλε, είναι πολύ έξω καρδιά να πω. Ναι, είναι ωραίος τύπος. Κάποια στιγμή να πούμε σε ένα μάτσο, με θυμάμαι ποιο ήταν. Το σέντρε μπακ συνέχεια το χούφτωνε. Ναι. Από πίσω, το χούφτωνε. Μια, δυο, πέντε, δέκα. Ναι. Σε κάποια φάση που δεν βλέπει ο διαιτητής να πούμε, γυρνάει πρόσωπο με πρόσωπο, τον αρπάζ, του ρίχνει ένα γλωσσόφυλλο. Έχει γίνει αυτό, θα το ρωτήσω. Το σύντρεμάκι μετά τον πήγαινε από τα 10 μέτρα τον μπάρκαρε. Ρώτα τον αστό. Μαλάκα. Όπα. Μιλάμε ότι είναι φοβερό παιδί. Τρομερός είναι φίλε. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει στην προπονητική του καριέρα. Ναι. Αλλά και σαν προπονητής. Ναι. Αλλά και σαν ποδοσφαιριστής, αλλά και σαν άνθρωπος είναι φοβερό παιδί. Να ξέρεις. Έφυγες για να πάμε στο break. Να σε καλά. Φιλιά, γεια. Λοιπόν. Γλωσσόφυλακου, χουφτώματα και εγώ και τα λοιπά. Καλά θα περάσουμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κόντρος Παπατζήλιο στον κλικ. Τι έχουμε. Τι να έχουμε, ρε φίλε. Όλοι είμαστε όλα από το Άρης όλη μέρα με F5. Να μάθουμε τι παίρνει Άρης. Αλήθεια. Που πήρε Ρουμάνο παίχτη από την Athletic Bilbao. Και μου είχε Ισπανός. Βάσκος το θέμα είναι να είναι για να πει. Έγινε θύση Ισπανός. Απλά Ισπανός. Έχει γεννηθεί στη χώρα των Βάσκων. Εκεί ναι, τώρα υπέρ, και τέτοια. Okay. Αλλιώς δύσκολο να παίρνουν στο κατόφλι. Αυτό λέω. Πάμε στον Ισπανό. Εγώ βλέπω Γκανέα από την Αθλητική Μπιλμπάο. Ρε σύντομα, κάτι έχω χάσει τέτοιο εγώ. Θα θυμόμουν ότι είχε ένα μαύρο για Αθλητική Μπιλμπάο. Ένα Νινιάκι Βίλιαμ. Νινιάκι Βίλιαμ, εκείνο είναι εξτρέμ. Και λέω μάλλον εξτρέμ επιθετικό. Το έχουν κόψει τα τελευταία χρόνια μάλλον. Ναι. Αλλά μετά επειδή το ψάξα, γιατί όντω δηλαδή, μου κέντρισε το ενδιαφέρον, δεν το έχουν αλλάξει. Αλλά δεν είχα τσεκάρει ότι ναι. Αυτό είναι από εκεί. Ο Ρουμάνο, ο Γκανέα. Ναι. Περνάγαμε ωραία τότε με τον Γκανέα. Ορίστε! Γεια σα! Ναι, γεια σα. Άκουσα το φίλο μου τον Χριστάκη. Όπα. Έλα. Η αλήθεια είναι ότι όταν πρωτογωνιστήκαμε, ας πούμε, στη ΔΕΗ, όντως μου είπε ρε παιδί μου ότι υπάρχει μια αποθήκη εκεί πέρα που ναι. Δεν σκουπίζουμε. Ναι. Αλλά δεν λέει την αλήθεια, λέει τη μισή. Και του λέω εντάξει φίλε, πάνε πρώτος εσύ και έρχομαι. Ακούω με περιμένει όμως. Βάζει σάλτσα λες δηλαδή, Βάζει σάλτσα, το κάνει την ιστορία της Σαλτσόνη, έτσι. Βάζει τη σάλτσα δική του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος λουφαδόρος από μένα. Ναι. Στρατό, θες παντού, σε δουλειές παντού να πούμε. Μάλιστα. Μεγάλος λουφαδόρος, άστα να πάνε να πούμε. Μάλιστα. Και πέρα, εντάξει, φίλος μου είναι ο Χρήστος, είναι καλό παιδί να πούμε, γνώσεις του μπάσκετ. Αυτό για τον Χάρολντ Έλλης θέλω να το πω και εγώ, ας πούμε. Όντως σε μια προπόνηση είχε χτυπήσει τον Αγγελίδη και μάλιστα ήταν τόσο δυνατό το χτύπημα που του είχε σπάσει τη γνάθο, να πούμε. Είχε βάλει σιγαράκια στη γνάθο. Και η μπασκετική Κατερίνα από την Λευκοσία μας επιβεβαιώνει αυτό το περιστατικό. Ναι, μπασκετική βέβαια. Του είχε σπάσει την κάτω γνάθο και ήταν με σιδεράκια, να πούμε. Δούλεψε δηλαδή. Και πρόσεξε ο Έλλης. Είχε παίξει σε ένα παιχνίδι πολύ καλά με τον συμπολίτη και είχε δει το σύστημα. Ακριβώς. Να τον πάω όπως θέλεις, ναι. Χάρο τέλης και μετά πρόσεξε, επειδή εμείς δεν είχαμε τα λεφτά, πρέπει να είχαμε αυτόν με το κόκκινο κεφάλι σαν μπαρμπούνι, το βρούσκο. Τον πλησιάσαν αυτοί, τον ξέρετε με κουρασάν και τα λοιπά και ήταν ματιασμένο στο άλλο παιχνίδι, οπότε βγήκε το σύστημα από αυτούς ότι τουλάχιστον να σταθούν και στο τέλος, Χάρο τέλης, Χάρο τέλης. Άρα μπράβο. Άρης Μόντα Μπάνιο τότε η ομάδα. Άρης Μόντα Μπάνιο. Άρης Μόντα Μπάνιο ρε φίλε. Στέργιος Βρούσκος να πούμε, ξέρεις κάτι ρούχα έχει εκεί πέρα, πρέπει να έχει ακόμα εκεί στην Παύλου Μελά να πούμε. Τέτοιος Βρούσκος. Έχουν περάσει κάτι μορφές από τον Άρη να πούμε, αυτά να πάνε. Χάρολ Ντέλης. Χάρολ Ντέλης. Εν πάση περιπτώσει δεν μας είπε πού βρήκαν τα λεφτά τώρα αυτοί. Δηλαδή σπάω το κεφάλι μου. Ρε εσύ τώρα και εσύ είσαι Θεσσαλονικιός, είσαι και παλιός. Ωραία. Σε άκουσα πριν που το είπες. Ο Θανάσης ο Χατζόπουλος τρεφίλ είναι πολύ γνωστός στην πόλη. Δεν είναι καναγατή. Τι δουλειά κάνει. Έχει εργοστάσιο με πλαστικά. Και με δουλειές πολύ καλές χρόνια τώρα. Οικογενειακό έτσι, όχι μόνο αυτός. Το λες με τέτοιο στόχο, σαν να μου είπες ρε παιδί μου εργοστάσιο με αυτοκίνητα να πω. Εντάξει, εσύ τώρα είναι δυνατό στην πόλη, αυτό σου λέω. Δεν είναι ο άνθρωπος να βάζει 10 εκατομμύρια το χρόνο, προφανώς. Αλλά είναι. Και έχει βοηθήσει πολλά χρόνια χωρίς να φαίνεται, έτσι.
Εντάξει, και πριν λίγο σου μήνες που η ομάδα είναι τελευταία, γιατί δεν εμφανίστηκε με τη σώση, ας πούμε. Και αυτός έδινε λεφτά πέρσι για να κλείνουν τρύπες. Απλά φέτος ασχολείται περισσότερο αυτός, αυτό να σου πω. Όχι ασχολείται περισσότερο, ασχολείται αυτός. Καταλαβες. Και διοικητικά. Μάλιστα. Εντάξει, ρε φίλε, δεν είναι. Πώς έχεις εσύ εκείνο τον παππού, το πλιάκι που βοηθάει τόσα χρόνια και δίνει λεφτά. Το πλιάκι, ναι, ο Θανάσης. Μπράβο, εσκέψου σαν το Θανάση στο πλιάκι, οκ, ρε παιδί μου, στο πιο νεαρό, ο οποίος μπαίνει και διοικητικά πλέον. Ναι, οκ, αυτό. Που έχει δώσει και αυτό τα χρήματα χρόνια τώρα. Εμείς, φίλε, άκου να σε πω, εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ δύσκολα στον μπάσκετ. Δεν τη βλέπω τη δουλειά να πω. Πολύ δύσκολα, δηλαδή εντάξει. Και για μένα από τον μπάσκετ όσοι περάσανε, ο μόνος που έβαλε πολλά λεφτά ήταν ο τρελός χορηγός, ο Ζαφίρης Σαμολαδάς, ας πούμε. Μπράβο, Σαμόιλ. Τον μπράβο, ο Σαμολαδάς φορεμένος. Ναι. Απλά είχε τρελαθεί μετά από ένα παιχνίδι Πειραϊκός Άρης που χάσαμε την Ευρωλίγκα, τον Παναθηναϊκό, και που είπε, ας πούμε, τρυπηθήκαμε, αν θυμάσαι. Θεώρησε ότι κάποια από την ομάδα μέσα, ξέρω εγώ, τα πήραν τον Παναθηναϊκό και γι' αυτό αποχώρησε. Το θυμάσαι αυτό? Αυτό είναι πολύ παλιό. Σε αυτό που είπες ότι γενικότερα υπάρχει, ότι ο Άρης έχει ζήτημα μεγάλο, σήμερα για αυτό που έγινε με την ηγητική επίσης είναι θέμα, δεν ξέρω τι. Ναι. Με τη FIBA θα τη βρει την άκρη του Άρης, οκ. Okay. Με τα μπαν θα δοθεί μια λύση, είτε έτσι είτε αλλιώς. Τώρα αυτό με την ηγητική πρέπει να καλυφθεί. Είναι θέμα για αυτό που έχει προκύψει. Υπάρχουν πολλοί παίκτες που θέλουν τα λεφτά τους, ας πούμε, και αυτά. Ναι. Είναι δύσκολα πράγματα στον μπάσκετ, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αλλά αν κάνει, ας πούμε, να δεχτεί μια άκρη. Τέλος πάντων, στέλνω τα χαιρετήματά μου στο Χριστάκη, ας πούμε, είναι ωραίος τύπος. Αυτός ήταν και στα μπάρξης κάποτε, ήταν μάρκας ιστορίες. Α, ναι, ναι, δεν μας τα έχει πει αυτά. Βέβαια. Λογικά τώρα που θα ξαναβγεί για να απαντήσει θα τα πει. Της νύχτας, Ήταν πολύ εμφανίσιμος. Απλά να πούμε, αδείξε τον εαυτό του κάποιος. Πήρε πολλά κιλά μετά, αλλά ήταν και πολύ ωραίος και εμφανίσιμος, να πούμε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Αλλά ήταν λίγο τσιγκούνης, ας πούμε. Εκεί στα κουλούρια δεν κερδούσε τις γκόμενες ένα κουλούρι. Να το είχε πει ο Σλαμάς στον αέρα αυτό, ο Μάριος, να πούμε. Γι' αυτό φαίνεται τον έφαγε από το Λίμπερο, ας πούμε. Γιατί έχει άκρη στο Χρήστο το Λίμπερο. Τον έφαγε από το Λίμπερο τον Σλαμά, κατάλαβες. Του έλεγε είσαι τσιγκούνης. Και να σε πω και κάτι. Το αφεντικό του, ξέρεις ποιος ήταν? Ήτανε στην ταινία της Αλίκης Βουγιουκλάκη με τον Αλεξανδράκη τον Λιόπολο το Δόλωμα, που ήταν χαρτοπαίχτης, ρε παιδί μου, την έχετε δει αυτή ταινία. Που έχει γυρίσει στην Κέρκυρα, στη Ρόδο. Πολύ παλιά, ναι. Το Δόλωμα, ρε. Αλίκης, ναι, 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 ακουστά την, εγώ την έχω δει. Λοιπόν, δεν είναι δύο αστυνομικοί, ο ένας συλλαμβάνει την Αλίκη και ο άλλος συλλαμβάνει τον Ηλιόπουλο. Αυτός συλλαμβάνει τον Ηλιόπουλο, ήταν το αφεντικό του στα κουλούρια. Ο οποίος βέβαια αναγνώρισε γιατί ήταν λεπτός και μετά πήρε και αυτός πάρα πολλά κιλά. Κατάλαβες. Αυτά να δω. Αυτό θα πει και ο Χρήστος άμα βγει, να πούμε. Τέλος πάντων. Αυτά. Άντε, έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. 196 είναι ακρούσματα. Μάλιστα. Πάρα πολύ καλά πάμε. Τέλεια. Από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα ενημέρωση. 196, νέα αύξηση στους διασωληνωμένους. Και ένας νέος θάνατος στις τελευταίες 24 ώρες. 26 διασωληνωμένοι. Μάλιστα. Τα 20 λέει εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχου στις πύλες εισόδου της χώρας. Θα πάμε τώρα στο φίλο Ντάκη να ολοκληρώσουμε την ενημέρωση. 26 συμπολίτες μας λέγονται διασωληνωμένοι. Ωραία. Εξαιρετικά. Τρίτη 25 Αυγούστου, 9 η ώρα, πάω κουμπεσίκτα σε τούμπα. Τρίτη 25 Αυγούστου. Αχα. Τι ώρα? 9 η ώρα, πάω κουμπεσίκτα. Πρώτα εδώ. Εντάξει, πρώτα εδώ στο Λίμπερο, αθλητικό Λίμπερο 107,4, αποκλειστικό πρώτη εμείς. Και πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Έλα Νίκο, ξέχασα ρε, να πω για μπάσκετ ρε. Άντε ρε, ρε φίλε, για μπάσκετ, πες. Λοιπόν, ο Άρης είναι για τα δύσκολα γεννημένος. Οπα. Τώρα αυτό το, την εγκυητική, δεν ξέρω τώρα ποιοι παίκτες είναι από πίσω. Κάτι άκουσα, κάτι ονόματα που ήταν πριν από 10 χρόνια. Ξέρω εγώ, έναν Κουμπούρα είπε, έναν Χαραλαμπίδη. Ναι, του κύριου Πετράτου είναι αυτή. Ναι, δεν μου λες, είναι και ο Μούρτος μέσα. Ναι, είναι. Ο Μούρτος ζητάει λεφτά. Ναι, ζητάει. Γιατί δούλεψε, ρε φίλε, να μην τα πάρει. Δεν ξαπατώστα. Έλα Παναγία μου. Τι έλα Παναγία μου. Αρχηγός του Άρη. Τα δούλεψε, ρε φίλε. Παιδί μέσα από την ομάδα. Έτσι. Ακαδημίες της ομάδας. Αρχηγός σου ήταν. Αρχηγός σου ήταν ο Μούρτος. Εγώ προσωπικά αυτό τον παίχτη πρέπει να τον κάνω μήνυση για ψυχική οδύνη. Σιγά, ναι, έχουμε περάσει χειρότερη. Από τα τούβλα που πετούσε, είναι δεν δυνατόν. Δεν τον πήραμε για να σουτάρει, ρε. Δεν τον είχαμε για να σουτάρει. Για άλλα πράγματα τον είχαμε. Γιατί τον πήραμε, τι είναι το. Δεν τον πήραμε, ασυγκάλι, βάλει λίγο, ήταν. Ας βάλει λίγο ρε, τον από αυτό του να κάνει κανένα σούδε εκεί στην προπόνηση να μάθει να σουτέρνει.
30 πόσο χρονών είναι, 100 χρόνια μπάσκετ παίζει και ακόμα πετάει την μπάλα σαν να πετάει πέτρα στη θάλασσα, να πούμε. Μπασκεμπολίστας είναι αυτός τώρα. Λοιπόν, αργά, κοίταξε, την άκρη θα τη βρει ο τέτοιος ο πρόεδρος. Ναι. Μπαίνουν συνέχεια εμπόδια βλέπω. Αλλά δεν το είτε, αυτοί έχουν μεγάλη εμπειρία και ο Αρβανίτης. Το θέμα για μένα είναι μήπως θα φέρει πάλι το καράβι στα ίσα και μετά θα βρεθεί κανένας πάλι σαν το Λάσκαρη. Βρε, θα πάρει την ΚΑΕ. Είναι το θέμα. Τα λεφτά είναι το θέμα. Θα βρεθούν τα χρήματα. Δεν ξέρω και οι ηγητικοί αυτοί πόσα χρήματα είναι, ξέρετε. Πιάνει αδιάβαστο τώρα. Η ηγητική είναι 60.000 ευρώ. Τι είναι 60.000 ευρώ. Υποτίθεται ότι φέτος θα θεσπιστεί να είναι 60.000 συν 140.000 ευρώ. Που θα πηγαίνει στο ταμείο του ΕΣΑΚΙΑ και από το Δεκέμβριο ομάδες θα μπορούν να το χρησιμοποιούν. Και καλά, αυτό έχει αποφασιστεί από τις ομάδες. Δεν έχει θεσπιστεί ακόμα. Έχει αποφασιστεί. Ναι. Άμεσα δηλαδή θέλει 60.000 ή 60 και 140. Όχι, το 60 και το 140 έχει αποφασιστεί, δεν έχει θεσπιστεί. Είναι για το επόμενο πρωτάθλημα. Δεν έχει ακόμα γίνει κανόνα, να το πω έτσι νόμος. Το 60.000 δηλαδή, είναι αυτό που ισχύει μέχρι τώρα. Απλά η εγγυητική δηλαδή, τι γίνεται. Όταν κάποιο πάει στην εγγυητική και καταπίπτει, πρέπει να την καλύψει άμεσα. Δηλαδή δεν είναι. Ναι. Παίρνει τα χρήματα από εκεί, κατάλαβες δηλαδή, αυτό. Ναι, δηλαδή ας πούμε θέλει μέσα σε ένα μήνα, ας πούμε, θέλει να κατατεθούν 60.000 για να μην δεν πέσει. Δεν ξέρω ακριβώς το διάστημα ποιο είναι. Θα σε γελάσω, δεν μπορώ να σου πω σίγουρα. Μα τώρα που με είπες αυτό το νούμερο 60.000 είναι αστείο. Είναι αστείο, ε. Ο Άρης να μην μπορεί να δώσει 60.000 ευρώ είναι αστείο, αδιανόητο φαίνεται. Δεν υπάρχει κανένας που να βάζει λεφτά αγκλειωμένη και δεν τον προσέξαμε. Δεν ξέρω. Τότε γιατί μπήκαν αυτοί εκεί πέρα μέσα για να δείξουν τον Μπόι τους. Γιατί τον Μπόι τους για να διαχειριστούν μια κατάσταση όπως μπήκαν και το 12. Δεν υπήρχε κανένας χρηματοδότης τότε. Τι να διαχειριστούν. Σαν τον Ηρακλή στο ποδόσφαιρο που ακούω ότι λέει τη λύση λέει, για τον Ηρακλή στο ποδόσφαιρο. Λέει πάνε θα τη δώσει λέει ο Καράογλου. Πάλι καλά. Ποιος Καράογλου. Τώρα λες ότι τώρα δεν εξήσεις ο Καράογλου τώρα με τον Αρβανίτη και τους υπόλοιπους που είναι εκεί πέρα. Πάλι καλά που είναι και αυτοί και βοηθούν λίγο την κατάσταση γιατί δεν πήρε κανένας άλλος. Μα αυτοί άμα τους γυρίσει ανάποδο ούτε μισό σέντ δεν πέφτει. Μα δεν μπήκανε για να βάλουν λεφτά ρε παιδιά, για να διαχειριστούν την κατάσταση μπήκανε. Υπάρχει κανένας αυτή τη στιγμή. Μα δεν υπάρχει κανένας ρεκλωμένη που να ενδιαφέρεται να βάλει λεφτά στην ομάδα. 4,5 εκατομμύρια χρωστάς. Τίμα! Αν δεν έχεις χρήματα δεν μπορείς να μπεις και να... Τι να κάνεις τώρα. Να αφήσω την ομάδα να πάει στα τάρταρα, τι να κάνουν. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Τι άλλα. Ο Αρβανίτης βέβαια θα τη βρει την άκρη. Και μετά περιμένω τις μεταγραφές που είναι κλεισμένες. Ναι. 60.000. Πω από τι απογοητεύτηκα. Αυτό το ποσό που λες Νίκο, 60.000 ευρώ. Ναι. Για το Ρουβά είναι σπόρια παίρνει με αυτό. Είναι δυνατόν. Έφυγες. Αλλά βέβαια εντάξει τώρα. Έφυγες. Βάλε τον επίλογο. Ναι, ο επίλογος είναι Νίκο. Ναι. Στην Αθήνα. Τα νυχτερινά μαγαζιά κλείνουν στις 12. Δεν έχω ιδέα να σου πω την αλήθεια. Δεν νομίζω κιόλας για Θεσσαλονίκη τον έχουν θεσπίσει εδώ πέρα σίγουρα. Και εν τω μεταξύ στην Αθήνα έχει νομίζω πιο πολλά κρούσματα από στη Θεσσαλονίκη. Έτσι νομίζω. Δεν ξέρω. Είναι περισσότερο κόσμο. Και τώρα ο καημένος ο Βέρτης λέει θα ξεκινάει το πρόγραμμα στις 8 και θα τελειώνει στις 12. Και πιο νωρίς κιόλας. 6.30 νομίζω είναι με τα μπουζούκια. Δηλαδή, ποιος θα πάει να πιει ουίσκι 6,5 ώρα, δηλαδή, εκεί τι φραπέδα, φρέντο θα παίρνεις, τι θα παίρνεις και θα πηγαίνεις. Υπάρχουν είναι μεγάλη καταστροφή. Που πήρνε. Τώρα θα με πεις, στο Βέρτι, τι να πάει να πιεις ουίσκι στο Βέρτι, καμία γκαζόζα θα πιεις. Αλλά γενικά λέω ότι τώρα είναι αυτά. Δεν τα λέει, δεν σ' αρέσει, ε. Ο Βέρτης. Ναι. Μα δεν συνδυάζει ούτε κίνηση και τραγούδι, δεν συνδυάζει τίποτα. Τώρα δηλαδή πες ότι εκεί πέρα, πώς λέγεται το μαγαζί, Όραμα. Όραμα. Πες ότι στο Όραμα αυτή τη στιγμή αντί για το Βέρτι ήταν ο Ρουβάς. Έτσι. Θα σπρώχονταν από έξω. Ναι. Θα τολμούσε τώρα αυτός της πολιτικής προστασίας και ο άλλος ο γιατροδάκος να κλείσουν το μαγαζί. Μα είναι δυνατόν. Η οργή του λαθούν. Καλά αυτό είναι. Τους έκανε να πάρουν πίσω την απόφασή τους αυτή. 100% είναι αυτό. Τώρα μιλάμε για το Ρουβά, δεν μιλάμε για ποιον να είναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να σε καλά, Κλειωμένη. Θα τα πούμε φιλιά. Αύριο. Έγινε. Κλειωμένη. Λοιπόν. Τι έγινε, Νίκο. Κανένας. Αυτό. Μπορείτε να δει. Νίκο, δηλαδή. Νευρίζω να ακούω κάτι. Τι μπουζούκια αυτά η ώρα, δεν τώρα είναι δυνατόν. Και στο λέει κάποιο ο οποίο δεν πάει στα μπουζούκια. Είναι κάποιο ο οποίο είχε εκφράσει τη διάθεση να πάει στο Βέρντε γιατί είχε ακούσει πολλά. Του έχουν πει ότι είναι ωραία η φάση του και ξέρω εγώ, και δεν μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά αν είχα παρεάκι θα πήγαινα. Τώρα εντάξει, θα πάω. Να με νοιάζει.
Καφέ και κουλουράκια. Όχι, ρε, εντάξει. Με σοκολάτα. Βλέπω και θέλω να πρωτοφωνάξω. Αχ, καλέ σε όλου οι οποίοι. Εμεί που πίναμε. Όλοι. Βλέπει πότι από εδώ, πότι από εκεί, πότι παραπέρα. Και εμεί τι θα κάνουμε τώρα, λένε. Όχι, όχι. Και αυτοί οι οποίοι το λέγανε και από πριν. Ποια. Ότι εμεί πίνουμε το μεσημέρι, ρε παιδί μου. Σιγά βρε. Το George Best. Αχ, καλέ. Ορέστητε μακρύ. Αχ, καλέ. Σιγάστε λίγο, δηλαδή. Αχ, καλέ που ανοίγετε τη φάντα. Αχ, καλέ. Το μεσημέρι, σου πίνανε. Ναι. Παλιά. Ο πιο παλιά. Ο πιο παλιά πίναμε, λέει. Ναι, πίνανε πραγματικά. Ναι, ασταμάτητα. Εκπληκτικό. Νίκο, έτσι. Αύριο είναι τελευταία μα εκπομπή μαζί πριν φύγουμε. Γιατί, Νίκο? Γιατί την Πέμπτη. Πού να πα με άντρε, πού να πα τώρα. Θα βγαίνω. Έκανε τεστ. Αύριο. Αύριο. Ωραία. Με το καλό. Πρέπει να γίνει γι' αυτό. Ήρθε σε επαφή αυτέ τι μέρε με κανέναν περίεργο. Κορονοβιρούθι. Ε, ήσουν εδώ σήμερα το πρωί καθόλου. Ρωτάω, ρε παιδί μου. Αν γενικότερα κυκλοφόρησε αυτέ τι μέρε. Εντάξει, όλα καλά. Γιατί σου λέω, όπως έχω ξαναπεί. Σε πολύ συχνά στα μέρη πάει να σπάω στον άνθρωπο. Αρχίζει η διασπορά να είναι τέτοια που όλο και κάποιο για κάποιον γνωστό μας ακούμε. Κατάλαβες. Δηλαδή, εγώ έχω ακούσει για διάφορους γνωστούς μου, όχι φίλους μου. Που κάναν το τεστ, αλλά βγήκε αρνητικό. Ε, δεν κάνουν ένα. Πόσα κάνουν. Κάνουν και δεύτερο μετά. Ε, βέβαια. Κατάλαβες. Για να είσαι σίγουρος χρειάζεται δύο. Δύο. Διάφορα. Καλά, ας κάνουμε το ένα. Θα κάνεις το ένα και θα κάνεις και τ' άλλο, ρε φίλε. Όχι, ένα δεν θα κάνουμε. Ένα, αυτό είναι. Έτσι μας είπαν. Στον τελευταίο για σήμερα, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Από τον Κώστα, λέγω ότι είχε παλιά σα πω. Έλα, ρε Κώστα. Τι κάνετε. Λοιπόν, θα φύγω από το παράθυρο για να μην πέσω. Κρατάω να γυρίσω το λαιμό, να το βάλω πάνω. Τι είπε ο άνθρωπο που προηγουμένω, τι είπε για το ρουβά. Το ρουβά δεν θα τολμούσαν. Είναι μεγάλο φαν του. Είναι μεγάλο φαν, να ξέρει. Δεν είναι αντικειμενικό. Το ρουβά. Ναι, δεν είναι αντικειμενικό. Είναι φαν του, ρε παιδί, τι κάνουμε, του αρέσει. Σα τι. Σαν τραγουδιστής. Γι' αυτό θέλω να πω τους κύριους. Χαμήλωσε λίγο το... Τι έπαθε. Πνίγη και το κλείσε. Πώς δεν πήγε τραγουδιστή. Στο τελευταίο για σήμερα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σας. Κοσμοράδιο. Βεβαίως. Εδώ είμαστε, ναι. Ναι, γιατί σωστά πήρα τότε. Θέλετε κάποια αφιέρωση να κάνετε ενδεχομένως. Ναι, θέλω. Θέλω, γιατί τώρα μόλις σχόλασα και δεν έχω μάθει τίποτα. Ναι. Θέλω να ακούσω Νικολάκη καμιά μεταγραφή, αν ανακοινώσαμε. Δεν έχεις ανακοινώσει κάτι σήμερα, αλλά οριστικοποιήθηκε η συμφωνία σου με τον Ρωμάνο, τον Γκανέα, για δύο χρόνια. Κριστιαν Γκανέα. Σέντερ μπακ. Αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ. Από τα άλλα τα ονόματα που παίζει τίποτα ακόμα. Του Σαντίκου να βάγει οριστικά. Δεν θα το προχωρήσει ο Άρης, δεν μπορεί. Είναι οριστικό. Στο Λόπες πλέον πέφτει το βάρος και σε έναν ακόμα φορ που έχει στη λίστα της η ομάδα. Και να δούμε τι θα γίνει και με τα στόπερ κιόλας. Εκεί που είναι ο Ντάτκοβιτς και άλλες δύο επιλογές. Ντάτκοβιτς. Πάρουμε λίγο τον Ντάτκοβιτς. Χατζησαφή ακόμα τίποτα. Χατζησαφή έπαιξε χθες με την Τράκτορ πάλι. Έχει άλλα δύο παιχνίδια. Τώρα το αν θα τα παίξει και τα δύο, αν θα βρεθεί ένας τρόπος να έρθει νωρίτερα, θα το δούμε. Αν τα παίξει και τα δύο. Έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις. Έχει αυτός ακόμα δυο μάτς με την ομάδα του. Ναι. Είναι ένα θεματάκι. Ματέο, τίποτα κανένα. Όχι, τίποτα ακόμα. Τίποτα ακόμα. Περιμένουμε. Έγινε, παιδιά, να σε καλά. Να σε καλά. Καλό απόγευμα. Ερωτήσεις για μεταγραφές. Εντάξει, λες και είναι καλοκαίρι και είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο. Ναι, πραγματικά δηλαδή. Τώρα για το Θεό δηλαδή. Τι ρωτάτε τώρα. Έλεος. Βγείτε, πείτε τίποτα άλλο. Τα γραφές. Έχω κρατήσει ένα θέμα την προηγούμενη εβδομάδα. Έχω μια ώρα εδώ ανάμεσα στις δύο ενημερωτικές εκπομπές. Ναι. Δες λίγο την κίνησή μου, σε παρακαλώ. Εντάξει, που έχουν κάνει χαβαλέμα. Τα σοβαρά ακούγονται 5 με 6,5 και 6,5 με 9. Και 7,5 με 9, συγγνώμη. Αλήθεια είναι αυτό. Έχω κρατήσει ένα θέμα. 7,5 είναι, ρε παιδί, μια γέφυρα. Έλα. Από την προηγούμενη εβδομάδα. Από την προηγούμενη εβδομάδα, ωραία. Έχει παλιώσει λίγο και. Δεν πειράζει. Πού είναι και για να δούμε τι θα γίνει. Για τον Ήλιση τη Αταλάντα, το είδε. Τι έκανε αυτό το παλκάρι. Γύρισε στην πατρίδα του, ρε παιδί μου, που ήταν εκεί πέρα η γυναίκα του. Okay. Και την βρήκε με άλλον. Κερατά. Κερατά. Και ήθελε να τα παρατήσει. Κάτι πήρε το μάτι μου. Ναι. Ναι. Και σκέφτεται τώρα, λέει, έχει πέσει η κατάθλιψη και σκέφτεται να παρατήσει το ποδόσφαιρο. Να το δώσω να πάρε λίγο τηλέφωνο το Βουλή. Έλα, Βουλή. Ήλισιτς εδώ. Εντάξει, δεν μπορώ να πω το όνομα. Εκεί θα έχει παρατήσει δύο χρόνια. Μετά επέστρεψε, θυμάσαι. Πότε ήταν. Τώρα, ρε φίλε, 2005. Ναι. Τότε ήταν. Αλλά θυμάσαι ότι στον Ολυμπιακό έφυγε, σταμάτησε κανένα χρόνο, μπορεί και δύο. Και πού είχε πάει μετά? Γύρισε, νομίζω, ξανά στη Ξάνθη. Στην Ξάνθη ήταν, ναι. Αλλά σταμάτησε κανένα δύο χρόνια.
Όχι, δεν ήταν δύο. Ένα χρόνο. Ένα... Και κάτι αλήτες λεωφόρο που τους είχε κάνει μετά που τους έκανε το. Το τέτοιο, ναι. Φαντάζομαι είναι πολύ ωραίο. Το οποίο δεν μπορούμε να το πούμε δυστυχώς. Και αυτό όπως και τα άλλα με τον Χαρόλντ Ντέλις που μας έρχονται σήμερα. Πάμε και στο τελευταίο για σήμερα. Καλησπέρα. Τρεις τελευταίοι είπαμε. Ναι, καλησπέρα ξανά, παιδιά. Αν δεν ξαναέβγαινε, θα ένιωθα προσβεβημένο, θα ξέρει. Σε θέλω σύντομο. Η εγγυητική είναι για πάντα υπήρχε. Γενικά είναι ένα ασφαλές ποσό δηλαδή, για να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα, ας πούμε. Εντάξει. Τώρα δεν ξέρω τα νούμερα, αν είναι 60, αλλά μου φαίνεται παραπάνω. Υπήρχε αύξηση φέτος για την Α1. Γι' αυτό πολλές ομάδες κολούσαν. Αυτό είπα στο κλωμένο. Αποφασίστηκε φέτος το 60 να γίνει συν 140 χιλιάρικα, 200 χιλιάρικα. Ναι, άμπαρα. Τα οποία 140. Θα πήγαιναν σε ένα ταμείο του ΕΣΑ και σαν ταμείο ασφάλειας, ας πούμε, και οι ομάδες θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν από το Δεκέμβριο και μετά. Αυτό αποφασίστηκε από τις ομάδες. Δεν έχει θεσπιστεί ακόμα. Ναι, από τις ομάδες. Γι' αυτό σφυλίφθες του, ξέρω εγώ, Λάβρια, γιατί έχουν κολλήματα. Και πολλές ομάδες, δηλαδή. Ο ήχος δεν έβγε. Δεν σταμάτησε γι' αυτό, ούτε έθιμνο. Σταμάτησαν γιατί αυτοί οι οποίοι ρίχνουν τα λεφτά είπαν να σταματάω. Ναι, δεν έχουν. Ναι, σταματάω, μάλιστα. Τελικά η Α1 με πόσες ομάδες θα ξεκινήσει. Σήμερα που μιλάμε έχει 13. Ε, όχι. 11. 13. Συγγνώμη. 11. Όσο δε και το φίλο Αντώνη, τον είπαμε, κάνω εγώ την τελευταία επίθεση. Έλα, και ναι. Το αφήνω όλο το άγχος σε αυτόν, να έχει αυτό την τελευταία. Ναι. Και μία σημεία να του πει δεν υπάρχει πλέον στο μπάσκετ. Οπότε πρέπει να σκοράρει. Κατάλαβες, φίλε. Να παίξει το Καρεσκάκι. Εγώ σου λέω να έρθει στην Τούμπα. Ή άμα θες ένα τελικό Άρης Πάος στο ποδόσφαιρο, στο Χαριλάου, όπως ήταν τα παλιά χρόνια, που σου δίναμε την τρία και ένα κομμάτι των επισήμων, με την παλιά δύο, την κοντή, είχαμε εμείς όλο το γήπεδο. Έγινε, παιδιά, φιλιά. Φιλιά σου, καλό βράδυ. Νικό. Ορίστε. Είναι ο ψηλός, θέλει να ανοίγει και να κλείνει την εκπομπή. Έτσι που θέλει. Βάζει θεματολογία, του μπριζώνει και μετά μπαίνει μια στο τέλος και κλείνει. Και σου λέει αντίο. Γεια σας κύριε. Πείτε τα αύριο. Τώρα μέχρι αύριο σε χάσει, θα βρούμε άλλο. Νίκο. Πάω 24. Δεν ξέρω να πα την Πέμπτη τώρα, πλάκα μα κάνει. Πάω στα. Έχει κανονίσει από την Παρασκευή να μην έχουμε τίποτα. Παραμονή 15 Αύγουστο είναι, φίλε. Εργάσιμη είναι. Ναι. Τι είναι, ρε Νίκο. Άσερε Νίκο που είναι εργάσιμη τώρα. Φτιάξτε εδώ πέρα να τα λαβέρι. Θαρώ τι είναι. Άσερε Νίκο τώρα. Τι άσερε Νίκο. Σφίξει την Παρασκευή και φύγει την Πέμπτη. Κανόνισε εδώ πέρα την Παρασκευή να είμαστε free. Τι γίνεται, αφού ανεβαίνουμε όλοι πάνω την Πέμπτη. Ναι, ρε αγόρι μου, κανόνισε το με άλλου τρόπου. Δεν σου λέω. Εσύ φύγε, δεν σου είπα να μην φύγει κανεί. Φύγε. Ναι. Φύγε στην Πέμπτη, αλλά έχει κανονίσει την Παρασκευή. Αυτό δηλαδή, τι θε να κανονίσω. Να μην έχουμε τίποτα. Δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό. Έλα, ρε Νίκο τώρα παραμονή 15 Αύγουστο. Δεν είναι εφικτό. Έλα, ρε Νίκο τώρα. Έλα. Θα γίνει μια εκπομπή. Θα πα τέτοιο Παρασκευή. Αν μου το επιτρέψουν οι συνθήκε. Γιατί δεν πήγε, δεν πήγε απουσία το προηγούμενο. Δεν μπορούσα. Δεν μπορούσε, έχει τα. Έλειπε και η συνδεία μου, είχε πάει αλλού και είχα και τα μικρά εδώ πέρα τα νύψια, είχα και δουλειά, δεν γινόταν. Πήρε και μορφή άδεια. Εντάξει, φίλε, αυτό δεν αλλάζει. Θα πάρει άδεια στον άλλο, τι να κάνουμε. Γύρισε. Έτσι πάει. Όχι ακόμα. Πότε? Την Τετάρτη. Α, έχουμε ακόμα δρόμο. Πόσε μέρε πήρε, ρε. Μια εβδομάδα, φίλε. Τι να κάνει, με ξεκουραστεί ο άνθρωπο. Σκοτώνω. Άσε που τέσσερι μέρε έβρεχε κιόλα και δεν μπορούσε να κάνει. Ναι, γιατί ο σταμάτησε, αν δεν έβρεχε, θα ήταν, θα γυρνούσε από εδώ και από εκεί. Ναι, στην Μύκονο και Σαντορίνη. Σαν ερωτευμένη πιγκουίνη. Λοιπόν, Νίκο. Πάκο 4 ακολουθεί, μου έχουν πει. Έτσι με πληροφορήσανε. Για να έχουμε το τέτοιο. Θα ανοίξει ο Στέλιο Αναστασιάδη το ημερολόγιο τη προετοιμασία. Ου, έχει να πει και πάρα πολλά πράγματα στην προετοιμασία. Με έχει βγάλει το μεσημέρι ο Στέλιος, με έβγαλε και ο Στέλιος, είναι εκπληκτικό αυτό. Α, ήταν εδώ. Με έβγαλε ο Στέλιος. Με βγάζει ο Κούση το μεσημέρι, κάνω εγώ εκπομπή μετά το απόγευμα, τέλεια. Όπω, τι μαϊντανή έχουμε γίνει, ναι. Βγήκε και εσύ στο τρίγιο. Όχι. Όχι. Ευτυχώς. Και μου λέει, ξεκινάμε τη συζήτηση. 500 σου αφήνω τον Ουάρντα. Κατεβαίνει. 400. Μου λέει 300, δεν μπορεί να καταβολεί πιο κάτω. Πάρ' το να λέω, δεν θέλω, ρε. Πάρ' το να είναι, καλά σου λέει. Πάρ' το να λέει. Πάρ' το να λέει, με δώσει. Ναι, ρε, φίλε. Λοιπόν, θα ανοίξει το ημερολόγιο τη προετοιμασία τη πενθήμερη αυτή του ΠΑΟΚ πάνω στο. Όχι, ήταν δύο μόνο τα φιλικά προετοιμασία φέτο, ελπίζω να μην έχει άλλο. Στο Πήλιο. Παρακαλώ, δηλαδή, πραγματικά. Θα μιλήσουμε. Όχι άλλα φιλικά προετοιμασία. Όσοι μα ακούτε, το λέω και σε σένα τώρα, θα πα την Πέμπτη πάνω. Πείτε στου προπονητέ, παιδιά, σταδιακά φάτε τα φιλικά προετοιμασία. Είναι μία κούραση για όλους. Να σου πω. Για εσάς που παίζετε, για τους προπονητές, για τους δημοσιογράφους, για τους φίλους που βλέπουν τα παιχνίδια. Αγανάκτηση. Να σου πω, αγανάκτηση. Να σου πω λίγο. Άμα κάνεις ένα φιλικό του ώρα απόγευμα και χάσει την εκπομπή. Κοίταξε, αυτό θέτει τη. Α! Το σκεπτικό μου είναι γενικό. Τώρα εσύ μιλάς για κάτι ειδικό. Α! Δεν το λέω για το θέμα εκπομπή. Αχ, καλέ. Λέω γιατί πώς γίνεται κάθε φορά όλα αυτά τα χρόνια που εργάζομαι ναι. να μου κάθονται διάφορα φιλικά προετοιμασία τα οποία είναι το χειρότερό μου. Βαριέμαι θανάσιμα. Αχ, δεν το εντάξει, είναι μια βαρετή διαδικασία, αλλά τι να κάνουμε. Και πάλι καλά φέτος, το έλεγα και με το Στέργιο, πάλι καλά φέτος που γίνω στο Πανθεσσαλικό, νορμάλ γήπεδο.
Έτσι. Έστω και χωρίς κόσμο, και δεν γίνονται σε κάτι χωριά στην Ολλανδία που είχε μια κάμερα κάτω και κάπου στο βάθος έβλεπες μια μπάλα. Ωραία, τον μπότσαρε από πίσω να φαίνεται να σηκωθεί. Ωραία. Δηλαδή μια να είναι όλοι οι δημοσιογράφοι. Μόνο κάμερα, ναι, 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 ναι. Τώρα τουλάχιστον δύο μάτσε και πα στο Πασαλικό, εντάξει, ήταν λίγο πιο normal. Μάλιστα. Αλλά όχι άλλα. Όχι άλλα φιλικά προετοιμασία. Δίνουν τροφή για να γράφει όμω. Έχουν αυτή τη χρησιμότητα. Δεν γανάξει τώρα, εντάξει. Λοιπόν, αύριο πάλι, λίγο μετά τις 18.30, ΠΑΟΚ 24 ακολουθεί. Μείνετε εδώ. Καλή συνέχεια.